Αλλάζουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πραγματικό και είναι και ελληνικό επίση. Μια πολύτεκνη οικογένεια στη Θεσσαλονίκη με δικαστική απόφαση θα καταβάλει 300 ευρώ στους γείτονέ τη όποτε τα παιδιά κάνουν φασαρία. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης θα μα πει περισσότερα. Γιώργο, το παιδιά είναι δεν θα ισχύει πια. Και δεν είναι μόνο η χρηματική ποινή. Εγώ θα ξεκινήσω έτσι και θα σου απαντήσω μετά. Δεν είναι ε. μόνο η χρηματική ποινή, Ρίτσα. Όποτε τα παιδιά κάνουν φασαρία, προσέξτε θα γίνεται και προσωποκράτηση στον πατέρα τους για 30 ημέρες. Πρόκειται για μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά που ζει στο φάληρο της Θεσσαλονίκης σε ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Ηλικία στα παιδιά 12-10 ετών, δύο δίδυμα 5 ετών και η περιπέτεια του ξεκίνησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο όταν ένα ζευγάρι μέση ηλικία που ζει στον κάτω όροφο, στον τρίτο δηλαδή, κατέδεσε αγωγή εναντίον τη οικογένεια με το αιτιολογικό ότι παράγει φασαρία και θόρυβο. Η υπόθεση έφτασε στι δικαστικέ αίθουσε, εκδικάστηκε, βγήκε η απόβαση, σύμφωνα με την οποία την επαναλαμβάνω για να την εμπεδώσουμε. Όποτε τα παιδιά κάνουν φασαρία, θα καταβάλει η οικογένεια στο ζευγάρι 300 ευρώ. Θα γίνεται όμω και προσωποκράτηση στον πατέρα για 30 ημέρε. Και τι σημαίνει αυτό. Εάν κάνουν τα παιδιά 12 φορέ το χρόνο βασαρία, που πιστέψτε με είναι και λίγο, σα μιλώ πατέρα σε δύο παιδιών, τότε τα παιδιά θα ζουν χωρί τον πατέρα του έναν ολόκληρο χρόνο. Ευτυχώ έπεται συνέχεια στι δικαστικέ αίθουσε, διότι η οικογένεια κατέδεσε έφεση. Πραγματικά απίστευτη υπόθεση. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.